Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πώς ακούσατε εσείς την ομιλία, πώς διαβάζετε εσείς και με την εμπειρία σας την ομιλία του Προέδρου Ερντογάν χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ? Και νομίζω ότι ήταν και προκλητική και παράλογη. Δηλαδή προσπάθησε να κατηγορήσει την Ελλάδα τι, ότι δολοφονεί παιδιά στο Αιγαίο, όταν έχει εργαλειοποιήσει την Τουρκία συστηματικά το μεταναστευτικό και έχει κάνει τον ανθρώπινο πόνο εργαλείο για να μπορέσει να επιτύχει τις εθνικιστικές επιδιώξεις. Εγώ θυμίζω πριν από 1-2 χρόνια, τότε στον Εύρο, ότι κρατικά λεωφορεία της Τουρκίας μετέφεραν μετανάστες από το εσωτερικό στα σύνορα, ότι το πρωί εμφάνιζαν στις τηλεοράσεις παιδάκια δίθεν να θέλουν να περάσουν, αλλά το βράδυ ορδές ουσιαστικά νέων τους εξόπλιζαν με βόμβες δακρυγόνας και με αντιασφυξιογόνες μάσκες για να παραβιάσουν τη συνοριογραμμή την ευρωπαϊκή και να εισέλθουν στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού δεν έχει υπάρξει. Ο υβριδικός πόλεμος που έκανε η Τουρκία και στο Αιγαίο και στον Εύρο τα προηγούμενα χρόνια την εκθέτει, γιατί παραβίασε ομά και συμφωνίες και συνθήκες. Η Τουρκία έχει πάρει πολλά λεφτά από την Ευρώπη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό. Όλοι έχουμε αναγνωρίσει ότι σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος ευθύνης, αλλά έχει πληρωθεί γι' αυτό για να μπορέσει να το σηκώσει αυτό το βάρος. Και αντί να συνεργαστεί για να μπορέσουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει εναντίον μας για να μπορέσει να κάνει την πολιτική της και στο εσωτερικό, αλλά να προωθήσει και τις εθνικιστικές αναθεωρητικές επιδιώξεις στο Αιγαίο, στη Θράκη ή όπου αλλού. Αυτά τα οποία είπε είναι σαφώς ανυπόστατα. Υπήρξε σήμερα μία απάντηση από τον Υπουργό Εξωτερικών και νομίζω με πληρότητα θα απαντήσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την Παρασκευή, όταν θα ανέλθει στο βήμα. Αλλά το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν είναι ένα βήμα για τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να μας συνέχει όλους και να μας οδηγεί στο να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το φαινόμενο των μαζικών μετακινήσεων των πληθυσμών. Προφανώς ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει επί της ουσίας να κάνει την υλοποίηση μιας αναθεωρητικής πολιτικής σε βάρος και της Ελλάδος, δημιουργώντας εντυπώσεις, οι οποίες νομίζω ότι καταρρύπτονται από την πραγματικότητα. Εμένα μου έκανε εντύπωση, κύριε Υπουργέ, επίσης η προσπάθειά του να πείσει τα μέλη του ΟΗΕ να αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα στην Κύπρο ως τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Και φαίνεται ότι επιχειρεί συστηματικά να το κάνει, γιατί το ίδιο γίνει και σε μια συνεδρίαση του ΟΑΣΕ πρόσφατα. Κοιτάξτε, εκεί πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας. Η Τουρκία πιστεύει στο δόγμα ότι συνεχίζει την επανάληψη του ψέματος, καθιστά το ψέμα αλήθεια. Αυτό όμως δεν μπορεί να περάσει τις μέρες μας, διότι όλοι ξέρουν τι συμβαίνει. Όλοι το ξέρουν τι συμβαίνει. Λοιπόν, η Τουρκία μπήκε παράνομα, εισέβαλε και κατέχει την Βόρεια Κύπρο. Υπάρχουν σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ που το αναγνωρίζουν αυτό. Έγινε μια προσπάθεια επίλυσης δίκαιης και βιώσιμης. Το δίκαιη το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί η δίκαιη λύση με την παραμονή στρατού κατοχής και με το καθεστώς εγγυήσεων για ένα ευρωπαϊκό κράτος μέλος δεν μπορεί να υπάρξει. Επομένως, ευρωπαϊκή λύση θέλουμε στην Κύπρο. Και επίσης, συστηματικά παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας στο Αιγαίο και στον εναέριο χώρο και στο θαλάσσιο χώρο και στα νησιά. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι παραβάτης στην περιοχή. Κακά τα ψέματα. Είναι εμείς πάνω. Προσπαθούμε mm-hmm. να βρούμε συνενετικά έναν τρόπο συνεννόησης, αλλά για να μπορέσεις να συνεννοηθείς πρέπει ο συνομιλητής σου πρώτα απ' όλα να πιστεύει στην αρχή της καλής γειτονίας και δεύτερον να δεχθεί τη βάση πάνω στην οποία θα συνεννοηθείς. Και ποια μπορεί να είναι άλλη βάση από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία δεν κάνει αυτό. Η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει ένα δικό της δίκαιο όπως την βολεύει. Καθεστώς εξαίρεσης όπως την βολεύει. Αυτό δεν μπορεί να περάσει. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε κι εμείς και κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, τα οποία δεν προτιθέμεθα να εγκαταλείψουμε και είμαστε ουσιαστικά αποφασισμένοι να τα υπερασπιστούμε με όλα τα μέσα, και τα διπλωματικά και τα αποτρεπτικά. Εμένα, κύριε Υπουργέ, μου κάνει εντύπωση πως αυτές τις κρίσιμες στιγμές, και ενώ απαιτείται πάνω απ' όλα εθνική ενότητα, αραγές μέτωπο στα θέματα αυτά,
Υπάρχουν παραφωνίες και πολύ σοβαρές. Τι εννοώ? Ο κύριος Ερντογάν μίλησε και για την μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, τη χαρακτήρισε εκ νέου τουρκική. Πώς λοιπόν να αντιδράσουμε όταν υπάρχουν στο κοινοβούλιο μας Έλληνες βουλευτές οι οποίοι συμμερίζονται τις απόψεις του κυρίου Ερντογάν και κάνουν λόγο για δήθεν τουρκική μειονότητα στη Θράκη? Και μιλώ για τους συναδέλφους σας από τον Ομό Ξάνθης, και τον κύριο Μπαράν από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ζεϊμπέκ από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι επανειλημμένα αναφέρονται σε δήθεν τουρκική μειονότητα. Κοιτάξτε, αυτοί είναι σαφώς γιατί το κάνουν. Γιατί πιστεύουν ότι τους βγάλει βουλευτές στο τουρκικό προξενείο με τους μηχανισμούς τους. Γι' αυτό το κάνουν. Δεν είναι ευτυχώς όλοι οι μουσουλμάνοι βουλευτές το ίδιο. Υπάρχουν μουσουλμάνοι βουλευτές που έχουν ξεφύγει από την πεπατημένη και οι οποίοι έχουν καταφέρει πραγματικά να εκφράσουν δημοκρατικά την βούληση της ίδιας της μειονότητος, που θεωρώ ότι είναι απολύτως ενταγμένη και απολύτως θα έλεγα ευρωπαϊκή, διότι δεν στερείται κανένα από τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους Έλληνες Ευρωπαίους πολίτες. Τώρα, λίγο για την ιστορία. Η μειονότητα στη Θράκη προσδιορίθηκε ως θρησκευτική και χαρακτηρίστηκε ως μουσουλμανική από τη Συνθήκη της Λοζάνης. Τη Συνθήκη της Λοζάνης, μεταξύ άλλων, την υπέγραψε και η Τουρκία και την απεδέχθηκε και μάλλον τα Τούρκ τότε, και η Ελλάδα και πολλά άλλα κράτη. Και είναι η μακροβιότερη συνθήκη ίσως και στην ιστορία του διεθνούς δικαίου. Θα πω μια λεπτομέρεια που συνήθως την ξεχνούμε, ότι μουσουλμανική και θρησκευτική μειονότητα χαρακτηρίστηκε μετά από αίτημα της ίδιας της τουρκικής πλευράς, η οποία τότε, προσπαθώντας να κτίσει ένα κοσμικό κράτος, δεν ήθελε να ταυτιστεί εθνικά με τη συγκεκριμένη μειονότητα. Γιατί αποτελείται από τρία τμήματα η μειονότητα τότε αυτή χοντρικά. Εκτός από τους Ρωμά και τους Κομάκους, που δεν ήταν πουδενοί Τούρκοι εθνοτικά, ή παλαιομουσουλμάνοι, ήταν οι Οθωμανοί υπήκοοι, θρησκευόμενοι, οι οποίοι δεν γουστάρανε το κεμαλικό καθεστώς, γιατί θεωρούσαν ότι θα παραβιάσει τη θρησκευτική τους ελευθερία. Αλλά και το κεμαλικό καθεστώς δεν τους πήγαινε και πολύ, τους δίωκε, διότι πίστευε ότι πρέπει να εξαφανιστεί πλήρως η θρησκευτικότητα στον τουρκικό λαό. Αυτή ήταν η ιδεολογία του. Έτσι, αυτή ήταν η κεμαλική αναθεώρηση. Λοιπόν, σήμερα το αλλάζουν αυτό. Γιατί το αλλάζουν? Όπως λέει στο στρατηγικό βάθος ο κύριος Νταβούτογλου, όταν συμβούλευε τον κύριο Ερντογάν, γιατί η Τουρκία πρέπει να εργαλειοποιήσει, λέει, τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Να τους κάνει δηλαδή εργαλείο της δικής της πολιτικής. Άρα η αγωνία της Τουρκίας δεν είναι τα δικαιώματα αυτής κατά αυτής της μειονότητας, αλλά είναι πώς θα προωθήσει τα δικά της συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή και της Τράκης και των Βαλκανίων. Μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, ο Οργανισμός των Εθνών να δεχθεί τέτοιου είδους εργαλειοποίηση ενός μειονοτικού πληθυσμού που είναι και πολίτες άλλου κράτους και δι' ευρωπαϊκού κράτους μέλους, όπως είναι η Ελλάδα? Όχι, είναι η απάντηση. Η Ελλάδα πρέπει να απαντά λοιπόν. Δεν πρέπει να αφήνει τίποτα να πέφτει κάτω. Πρέπει να απαντά συστηματικά, πρέπει να αναδεικνύει τα δικαιώματα της μειονότητας που έχουν γίνει απολύτως σεβαστά και γίνονται μέχρι σήμερα. Πρέπει να υπενθυμίζει ότι υπήρχε μια εθνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, την Ήβρο και την Τένεδο, που εσφαγιάστη, εδιώχθη, εβιάστη, στερήθηκαν θεμελιώδη δικαιώματα, καταχράστηκαν ακόμα και την περιουσία της, τη Βακουφική, δίωξαν τους αξιωματούχους της. Δεν απέδωσαν ποτέ, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, το καθεστώς αυτονομίας της Ήμβρου. Παραβίασαν το πνεύμα της ειρήνης που προβλέπεται μέσα στη συνθήκη, όταν δημιούργησαν τη στρατιά του Αιγαίου και διατύπωσαν με τον πιο επίσημο τρόπο το κάζους μπέλι εναντίον της Ελλάδος. Δηλαδή τι κάνουνε? Απειλούν μια γειτονική και συμμαχική χώρα ότι θα την επιτεθούνε εάν εφαρμόσει, προσέξτε, ούτε καν τα κυριαρχικά της δικαιώματα, την κυριαρχία της στο Αιγαίο. Λοιπόν, αυτά είναι παραλογισμοί. Η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα αναθεωρητικό δίκαιο το οποίο συμβολεύει και το οποίο όμως δεν είναι καθόλου μα καθόλου συμβατό με αυτά που ισχύουν διεθνώς. Εάν η Οικουμένη θέλει να ξυλώσει το πουλόβερ της ειρήνης και της σταθερότητας που έκτισε με συνθήκες, ναι, μετά τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε ανοίγει το κουτί της Πανδώρας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να τοποθετηθούν όλοι με ευθύνη, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
και νομίζω ότι πλέον υπάρχουν δυνάμεις όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες που τοποθετούνται ξεκάθαρα επ' αυτού. Παραπέμπω στην πρόσφατη τοποθέτηση του γερουσιαστή Μενέντες, αλλά και σε δηλώσεις που έχει κάνει και ο κύριος Μπλίνκεν και ο κύριος Μπάιντεν το τελευταίο διάστημα. Άρα στην ουσία, κύριε Υπουργέ, πρέπει να καταλάβει η Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν είναι ένας βολικός στόχος και αυτό να γίνει κατανοητό και στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Σε καμία περίπτωση, ούτε διπλωματικά ούτε στρατιωτικά. Διότι έχει απέναντί της η Τουρκία εδώ ένα συγκροτημένο κράτος που είναι αποφασισμένο να προασπίσει τα δικαιώματα. Βεβαίως εμείς δεν έχουμε προτεραιότητα της σύγκρουσης. Και μακάρι να μπορούσαμε να συνεννοηθούμε με το μεγάλο γειτονά μας, γιατί αυτό θα ήταν αμοιβαία αποφελές. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με εκτόσεις. Έτσι, γίνεται πάνω σε κανόνες, σε αρχές και κυρίως πάνω στο διεθνές δίκαιο. Αυτό πρέπει να καταλάβει η Τουρκία. Και εν πάση περιπτώσει, αν έχει εκλογές στο εσωτερικό, ας κλείσει μόνη. Δεν χρειάζεται να δημιουργεί εντάσεις για να δημιουργεί και εντυπώσεις που θα προσανατολίζουν από την άθλια οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Εγώ αντιλαμβάνομαι ναι. Δεν είναι. Κοιτάξτε, εγώ τον Ερντογάν τον έχω γνωρίσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας χαρισματικός για το λαό του ηγέτης, ο οποίος όμως από ένα σημείο και μετά έχει παραλογίσει. Δηλαδή, δεν είναι αυτός που είχαμε γνωρίσει το 4, όταν το φιλοξενούσαμε στη Θράκη, όταν έδειχνε σεβασμό και καλή διάθεση, όταν υπήρχε εμπιστοσύνη και προωθούσαμε τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Έχει μεταβάλει αυτή τη στιγμή και ρητορική και χαρακτήρα. Και αυτό αιτιολογείται και από την πολύ παρέα με την άκρα δεξιά του κύριου Μπαξελή και από την ανασφάλεια που τη δημιούργησε η απόπειρα πραξικοπήματος, αλλά και από την αλαζονία που του επέφερε η συνταγματική αναθεώρηση που έκανε στην Τουρκία, όπου κατήργησε τον Πρωθυπουργό, υποβάθμισε το Κοινοβούλιο, έλεγξε τη δικαιοσύνη και συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στα χέρια του Προέδρου. Προχθές είχα την ευκαιρία να τοποθετηθώ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Monitoring Committee, στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Τουρκίας, όπου ένας Βρετανός συνάδελφος συντηρητικός είχε την ευθύνη να καταθέσει μια έκθεση μετά από διετή έρευνα που διεξήγαγε στην Τουρκία σε συνεννόηση και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση. Η έκθεση είναι καταπέλτη. Είναι καταπέλτη. Παραβιάσεις δικαιωμάτων, συλλήψεις βουλευτών, φυλακίσεις δημόσιων λειτουργών, παρεμβάσεις δικαιοσύνη. Όλα αυτά δεν τα κάνουμε για να συκοφαντήσουμε. Αυτά το Συμβούλιο της Ευρώπης τα κάνει για να δείξει το δρόμο της επιστροφής στη λογική. Ή λοιπόν θα προσαρμοστεί στην διεθνή και σύγχρονη λογική, ή διαφορετικά θα αυτοκαταστραφεί με αυτά τα οποία κάνει. Μάλιστα. Αυτό είναι σαφές. Και δεν είναι ένα μήνυμα που το στέλνει η Ελλάδα προς την Τουρκία. Το στέλνει πλέον και το Συμβούλιο της Ευρώπης και το στέλνει πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.